Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον. Για το θέμα του καζίνου αλλά και την συζήτηση η οποία πραγματοποιήθηκε, μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Γιώργος Δέδες. Ο κύριος Δέδες αναφέρει ότι μέλημα της περιφέρειας είναι να βρεθεί μια λύση που όπως επίσης θα διασφαλιστούν και οι θέσεις των εργαζομένων. Τέλος, ο κύριος Δέδες μίλησε και για την αναβάθμιση των κέντρων υγείας σε Ξυλόκιαστρο, Κιάτο και Γκούρα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Γιώργος Δέδες μίλησε για τη συνεδρίαση η οποία έγινε στην αίθουσα του Καζίνο σχετικά με την τύχη της εταιρείας. Ο κ. Δέδες τονίζει ότι το ενδιαφέρον της περιφέρειας Πελοποννήσου εκφράστηκε με την παρουσία και με την παρέμβαση του κ. Τατούλη όσον αφορά τις θέσεις εργασίας. Το ενδιαφέρον της περιφερειακής ηγεσίας και της περιφέρειας Πελοποννήσου που εκφράστηκε και με την παρουσία και με την παρέμβαση του κ. Τατούλη είναι άμεσο και ουσιαστικό, γιατί έχουμε να κάνουμε καταρχήν με 1.400 θέσεις εργασίας, 1.400 οικογένειες εργαζομένων, και δεν μπορεί να διακυβεύεται η τύχη αυτών των εργαζομένων μέσα από τις όποιες εξελίξεις υπάρχουν στο κοινοπρακτικό σχήμα και τη μετεξέλιξή του ή όχι. Η περιφέρειά μας θεωρεί ότι μια μεγάλη μεγέθους οικονομική μονάδα, όπως το καζίνο, που επηρεάζει άμεσα και την τοπική και την περιφερειακή οικονομία, αλλά κυρίως ο πολύ μεγάλος αριθμός απασχολούμενων, είναι τέτοιος που στις εξελίξεις που έρχονται και υπάρχουν πρέπει να είναι το πρώτο και αποκλειστικό ίσως κριτήριο σε σχέση με τις όποιες αποφάσεις και επιλογές. Για μας είναι ξεκάθαρο ότι η λιβύη λίθος πάνω στην οποία θα πρέπει να κινηθούν όλες οι πιθανές λύσεις αφορά τη διασφάλιση της τύχης των εργαζομένων, της εργασιακής του σχέσης με το καζίνο και η ασφάλεια των 1.300 οικογενειών που ζουν και εργάζονται μέσα στο χώρο του καζίνου. Από εκεί και πέρα διασαφηνίσαμε ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου θα είναι αρρωγός, συμπαραστάτης και εγγυητής στην οποιοδήποτε λύση προωθηθεί, μία λύση που δεν αφορά μόνο το Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, αλλά αφορά το σύνολο της περιοχής μας και τον ευρύτερο νομό, καθώς όπως καταλαβαίνει οποιοδήποτε, οι εξελίξεις θα επηρεάσουν άμεσα και μάλιστα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ολόκληρη την περιοχή μας. Διαπιστώνουμε ένα έλλειμμα επικοινωνίας και νομίζουμε ότι τα δύο μέρη τα οποία έχουν συμβληθεί στην κοινοπραξία θα πρέπει άμεσα και πιεστικά από τα ίδια τα πράγματα να προχωρήσουν σε μία άμεση συνεννόηση, να ανοίξει το τραπέζι του διαλόγου, ώστε παρά τις όποιες αντιθέσεις, τις όποιες συστάσεις, τις όποιες διαφωνίες, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν σκληρές συγκρούσεις ακόμα στο παρελθόν, τώρα που βρισκόμαστε στην ώρα 0, θα πρέπει να υπάρξουν οι τελικές συνεννοήσεις, ώστε μέσα από την οποιοδήποτε λύση που θα διασφαλιστεί και νομικά και οικονομικά, να εξασφαλιστούν και η βιωσιμότητα της επιχείρησης και η συνέχιση της λειτουργίας του καζίνου και της κοινοπραξίας, αλλά πάνω απ' όλα, όπως είπα και πριν, οι θέσεις των 1.400 εργαζομένων. Είμαστε αισιόδοξοι ότι αρχίζει ήδη να κυριαρχεί η σύνεση, η ψυχραιμία, οι σκέψεις για το ποιες είναι οι βέλτιστες λύσεις τις οποίες θα πρέπει να αναζητηθούν, ταυτόχρονα με τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων και βέβαια με την διασφάλιση και την εξυπηρέτηση, με την ευρύτερη έννοια, του δημοσίου συμφέροντος. Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας μίλησε και για τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας που αναμένεται να προσφέρει στους κατοίκους του Ξυλοκάστρου, του Κιάτου και της Γκούρας μετά την έγκριση του εξυγχρονισμού των κέντρων υγείας των περιοχών αυτών. Είναι μια εξέλιξη η οποία ήρθε ως καρπός της δουλειάς που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα και την οποία είχαμε προαναγγείλει, και μάλιστα στο κανάλι σας έγιναν και πρώτες δηλώσεις όπου προδιαγράψαμε την πορεία που θα ακολουθήσει η ανακατασκευή και η ριζική αναβάθμιση των μονάδων υγείας στον νομό. Ήδη ο συμπολίτης μας, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ο κύριος Καλλίρης, ενέκρινε τη χρηματοδότηση των τριών πρώτων από τα 6 κέντρα υγείας που η Περιφερειακή Ενότητα έχει αναλάβει να εκτελέσει το έργο της αναβάθμισής τους. Μιλάμε για τα κέντρα υγείας της Γκούρας, του Κιάτου και του Πολυατρείου των Καλλιάνων. Είναι πλέον οριστική η τροφοδρόμησή τους για ένταξη στο ΕΣΠΑ, είναι διασφαλισμένοι οι αναγκαίοι πόροι της Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης και πλέον σε λίγο καιρό ξεκινάμε τις διαδικασίες δημοπράτησης και της κατασκευής τους. Είναι τα τρία πρώτα, όπως είπα, γιατί έπεται το Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου, στο οποίο η Περιφερειακή Ενότητα και οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν ετοιμάσει πλήρως τη μελέτη και είναι θέμα ημερών ή εβδομάδων η ένταξη και του Κέντρου Υγείας Ξυλοκάστρου στο ΕΣΠΑ.
και θα ακολουθήσει το κέντρο υγείας του Τρακείου και το κέντρο υγείας της Νεμαίας, όπου εκεί, επειδή απαιτούνται κάποιες ειδικές μελέτες που έχουν να κάνουν σχέση με το σκελετό των κτηρίων, θα έχουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Αυγούστου και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί μπαίνουν μπροστά έργα που θα αναβαθμίσουν συνολικά την παροχή υπηρεσιών υγείας στο νομό μας, κάτι που το έχει περισσότερο παρά ποτέ ανάγκη σήμερα ο πληθυσμός της Κορυφαίας. Χωρίς τον Δήμαρχο Λουτρακίου, Αγίου Θοδωρών Κώστα λογοθέτη, έγινε συζήτηση στο κλήρο του καζίνο, αφού ο ίδιος αποχώρησε μετά από μια έντονη λογομαχία που είχε με το διαχειριστή της κοινοπραξίας, κύριο Νίκο Ρεμαντά. Ο κύριος λογοθέτης σε συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο ίδιος στο Δημαρχείο, είπε: «Ποιος είναι αυτός, ποιος κάνει κουμάντο πια σε αυτόν τον τόπο? Ο Ρεμαντάς είναι υπάλληλός μας, είναι διορισμένος, εμείς είμαστε αφεντικά του, ο Δήμος». Φανερά ενοχλημένος αποχώρησε ο Δήμαρχος Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων Κώσταρ λογοθέτης από την ημερωτική συνάντηση στο Club Hotel Καζίνο Λουτράκη, στην οποία συγκτή ήταν ο κύριος Νικόλαος Ρεμαντάς, διαχειριστής της κοινοπραξίας και ο οποίος παρουσίασε την παρούσα κατάσταση και τις προτάσεις για τη μετατροπή της κοινοπραξίας. Ο κύριος λογοθέτης αποχώρησε μέσα στα πρώτα 30 λεπτά, επικαλούμενος ότι δεν συμφωνεί με τη διαδικασία της παρουσίασης, καθώς δεν θα του δινόταν καθόλου ο λόγος. Η αίθουσα ήταν γεμάτη με εκπροσώπους του Δήμου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των εργαζομένων αλλά και εκπροσώπων της περιφέρειας, με επικεφαλής τον ίδιο τον Πέτρο Τατούλη. Σκληρή απάντηση όμως έδωσε χθες ο Δήμος Λουτρακίου Αγίων Θεοδωρών Κώστας λογοθέτης στον διαχειριστή της κοινοπραξίας Νίκο Ρεμαντά στη συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο ίδιος στο Δημαρχείο λέγοντας: «Ποιος είναι αυτός, ποιος κάνει κουμάντο πια σε αυτόν τον τόπο? Ο κ. Ρεμαντάς είναι υπάλληλός μας, είναι διορισμένος. Εμείς είμαστε αφεντικά του, ο Δήμος». Παράλληλα, ο κ. Λογοθέτης ανέφερε ότι ο Δήμος δεν δέχεται εκβιασμούς, τονίζοντας ότι κάποιοι προσπαθούν να φορτώσουν αμαρτίες τους σε μια δημοτική αρχή, αλλά να είναι σίγουροι ότι θα βρουν τοίχο. Έχει δυστυχώς η κατάσταση της επιχειρήσεως Hotel Casino Λουτρακίου έχει περιέλθει εδώ και πολύ καιρό σε ένα αδιέξοδο. Και αυτό το αδιέξοδο προσπαθούμε την τελευταία στιγμή να το σώσουμε με μια λύση που προτείνουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείουμε οποιαδήποτε άλλη λύση η οποία θα μπορέσει να προταθεί από τους εταίρους. Εγώ εδώ δεν μιλώ μόνο ως εκπρόσωπος του ενός ή των δύο εταίρων. Μιλώ πρώτα απ' όλα για την ίδια την επιχείρηση. Και θα σας ενημερώσω με κάποιους πίνακες που δείχνουν την εξέλιξη, γιατί βρισκόμαστε σε αδιέξοδο και γιατί προκλήθη αυτό το αδιέξοδο. Θα πάρω από το χρόνο σας 20-25 λεπτά το πολύ για να σας δείξω αυτούς τους πίνακες και να τους σχολιάσω. Τον υπόλοιπο χρόνο θα τον αφιερώσουμε σε ερωτήσεις, διότι ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία ο κόσμος θέλει να ακούσει απαντήσεις. Απαντήσεις που δεν είναι δυνατόν να δίδονται, δεδομένου ότι εμείς είμαστε επιχειρηματίες και διαχειριζόμαστε μια επιχείρηση και δεν είμαστε πολιτικοί ώστε να έχουμε πόντιου και καθημερινώς να συνομιλούμε είτε με δημοσιογράφους είτε με μέσα μαζικής ενημερώσεις. Δεν είναι η δουλειά μας και δεν ξέρουμε και να το κάνουμε και πολύ καλά. Αυτοί ενημερώνουν τον πολύ τον κόσμο. Εμείς έχουμε μια άλλη δουλειά, να διαχειριστούμε κατά τον δυνατόν καλύτερα μια συγκεκριμένη επιχείρηση και να την κάνουμε είτε κερδοφόρα είτε εν πάση περιπτώσει να περιορίζουμε, όταν δεν γίνεται αλέως πώς, να περιορίζουμε τις ζημίες αυτής της επιχείρησης. Ή μάλλον μια ανώνυμος εταιρεία η οποία διοικείται από την ύπαρξή μας, από την έναρξή μας, της λειτουργίας μας το 1995 από πολιτικούς. Από πολιτικούς οι οποίοι δεν μένουν παραπάνω από 4 χρόνια και από ένα διοικητικό συμβούλιο που αλλάζει πολύ συχνότερα από 4 χρόνια. Και η επιχείρηση, η δικιά μας, όπως κάθε επιχείρηση, έχει ειδικό λεξιλόγιο, ειδικές ανάγκες, έχει μια τεχνική την οποία ο χρόνος να την καταλάβουν όσο ευφυής και ικανή να είναι η εκάστοτε πολιτική δεν είναι εύκολο. Και πολύ συχνά
σε θέματα οικονομικά αντιδρούν ως πολιτικοί. Η λέξη πολιτικό κόστος, από την καιρό που έμεσα ή άμεσα ασχολούμαι με αυτή την επιχείρηση, είτε ως από το 2006 που έγινα σύμβουλος στο μέτωπο παλαιότερα, που παρακολουθούσε την επιχείρηση ως εκπρόσωπος ενός των συνεταίρων της Τραπέζης Πυρός. Αυτή τη λέξη να βγω συνέχεια. Το στόχο του πολιτικού κόστους. Έρχομαι λοιπόν σήμερα, όταν ανέλαβα, ως κύριε Δήμαρχε, θα τοποθετηθώ και θα μπορούσα. Είναι συντώ ένα ζήτημα του μισθού του διακόπτου, το κάνω λίγο από την γένεια. Δεν μπορώ να παραμείνω στην αίθουσα αυτή, εάν δεν δοθεί ο λόγος στον έτερο συνέτερο να εκφράσει και αυτού τις απόψεις του, γιατί η εταιρεία σήμερα έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο που έχει φτάσει. Έτσι λοιπόν θέλω παρακαλώ να δεσμευτούμε από την αρχή, διότι άκουσα κάτι περί πολιτικού κόστου και έχω πλήρη πραγματικά αντίθεση με αυτό. 2,5 χρόνια ουδέποτε έχετε ακούσει αυτή τη λέξη από μένα. Έχω λοιπόν την άποψη. Το άκουσα προημερών από εσάς και τον συνάδελφό σας, τον κύριο Γλυκοφρύδη. Λοιπόν, σας παρακαλώ κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ κύριε Δήμαρχε, μην λέμε πράγματα ανακριβή. Δεν θα αφήσω να εκφυλιστεί αυτή. Εάν δεν θέλετε να ακούσετε, παρακαλώ αποχωρήστε. Αλλά ήρθα, σας το εξήγησα, αυτή η συνάντηση σήμερα είναι δικιά μου. Είναι συνάντηση η οποία θέλω να ενημερώσω τον κόσμο. Εσείς έχετε να τα πείτε στο Διοικητικό και στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπορείτε να τα πείτε όπου αλλού θέλετε. Σήμερα εγώ ήρθα μόνο για να ενημερώσω. Θα δεχτώ, μόλις τελειώσω την εισήγησή μου, γιατί με αφήνω να τελειώσω. Μόλις τελειώσω την εισήγησή μου, θα δεχτώ, σας απαντώ για να δείτε αν θα πρέπει να μείνετε ή όχι. Θα δεχτώ ερωτήσεις, όσο κακές κι αν είναι, όσο προσβλητικές κι αν είναι, χωρίς να εκνευριστώ, θα δεχτώ να απαντήσω σε οτιδήποτε από τις χιλιάδες κατηγορίες που εκπέμπονται συνεχώς εναντίον της επιχειρήσεως, αλλά δεν θα δεχτώ τοποθετήσεις. Δεν μπορώ να περιμένω τις τοποθετήσεις. Τοποθετήσεις είχαμε τη δυνατότητα να τις έχουμε προχθές στο Διευθυντικό Συμβούλιο. Στις τοποθετήσεις θα τις ζητάω να γίνουν και να αρχίσουν να γίνουν τοποθετήσεις από τις 20 Αυγούστου, που σας καλώ να, με εμπειρογνώμονες και με ειδικούς να έρθουν να ελέγξουν και να... Αλλά δεν θα δεχτώ τοποθετήσεις. Η συνάντηση σήμερα και η πρόσκληση είναι σαφής, είναι ενημέρωση δικιά μου. Δικιά μου τα λέω της κοινοπραξίας. Γιατί το μου δεν είμαι εγώ, το μου είναι η κοινοπραξία, είναι οι 1.400 εργαζόμενοι, είναι τα οικονομικά συμφέροντα που διακυβεύονται, και δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό. Όσο αφορά το κόστος... Δεν είναι ο Δήμος. Η κοινοπραξία δεν είναι Δήμος. Δεν είναι ο Δήμος. Κύριε Νικολάου, παράκληση σε όλους. 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 Η τήρηση μιας διαδικασίας. Εάν θέλετε, μπορείτε να αφήσετε τον κύριο Δημαντά να ολοκληρώσει την ενημέρωσή του. Πρέπει να ξέρω από την αρχή εάν. Παράκληση. Η διαδικασία σας είναι γνωστή πριν έρθετε. Αυτό είναι και σπίτι μας. Η διαδικασία είναι γνωστή πριν έρθετε. Το σπίτι μας. Κύριε Δημαντά, η διαδικασία είναι γνωστή. Είναι γνωστή η διαδικασία πριν έρθετε. Όχι, όχι. Είναι δικό σας πρόβλημα, κύριε Δημαρχέ, θα μείνει. Ευχαριστώ. Καλά. Καλά. Και καλούμε τα μέσα μαζικής επικοινωνίας αύριο σε συνάντηση με εμάς. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αν θέλουν θα. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Υπάλληλός μας είναι, κυρίες και κύριοι. Διορισμένος είναι και είναι υπάλληλός μας. Το αφεντικό είναι ο Δήμος και η άλλη ανώνυμη εταιρεία. Ποιος είναι αυτός που έρχεται εδώ να μας αναστατώσει, να μας βάλει απέναντι? Γι' αυτό σας κάλεσα σήμερα εδώ. Σας κάλεσα να σας πω το εξής πολύ απλό, κυρίες και κύριοι. Όλα τα έγγραφά μας, και είναι εδώ ανοιχτά και μπορώ να σας διαβάσω επιστολές, όλα τα έγγραφά μας που έχουμε στείλει προς εκεί, είναι έγγραφα διαλόγου, έγγραφα καθίστε κάτω να συζητήσουμε. Όμως υπήρχε έπαρση, κυρίες και κύριοι, από αυτή την πλευρά, όπως σας είπα πριν. Έπαρση ότι έχουμε χρήματα, έχουμε δύναμη και εμείς βγάζουμε δήμαρχο. Αυτό υπήρχε. Και δυστυχώς συνεχίζει να υπάρχει ακόμα. Θα το γκρεμίσουμε όμως.
Γιατί όσο με έχετε χρήσει, όσο με έχετε εδώ, μου έχετε αναθέσει αυτή τη μεγάλη ευθύνη, θα μείνω όρθιος να υποστηρίξω αυτό που εγώ μέσα μου έχω ως μια μεγάλη χαραγή. Τι σημαίνει δημόσιο συμφέρον. Και τι σημαίνει να υπηρετείς τους δημότες. Και τι σημαίνει να διαχειρίζεσαι δημοτικό χρήμα. Πρέπει να συζητήσουν και να βρουν μια λύση. Η μόνη λύση είναι να λειτουργήσει η εταιρεία, ως ανώνυμη, ανέφερε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Βασίλης Νανόπουλος. Παράλληλα, ο κ. Νανόπουλος μίλησε και για το θέμα της δόμης άδειας του ΜΟΛ στην πρώην σωληνουργία, λέγοντας ότι οι εγκαταστάσεις αυτές θα πρέπει να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα, έτσι ώστε να μην πληγεί η τοπική αγορά. Παρόν στη συζήτηση που έγινε στο καζίνο για τη σωτηρία της επιχείρησης ήταν και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, Βασίλης Νανόπουλος. Ο κ. Νανόπουλος αναφέρει ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν εταιρεία και Δήμος και πως η μόνη λύση είναι να λειτουργήσει η εταιρεία ως ανώνυμη. Η Club Hotel Casino είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στην περιοχή της Κορινθίας. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κορινθίας και είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση όσον αφορά τον αριθμό των εργαζομένων. Και έχει προβλήματα. Έχει σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Είναι απαραίτητο. Θεωρώ να συμφωνήσουν. Είναι καταδικασμένοι να συμφωνήσουν η εταιρεία και ο Δήμος. Και πρέπει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να βρεθούν και να αποφασίσουν τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν στις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην αγορά. Και πραγματικά έχουν αλλάξει οι συνθήκες και πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η επιχείρηση. Τα στοιχεία, τα δεδομένα υπάρχουν, παρουσιάστηκαν τα δεδομένα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πράγματι δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά παρά μόνο μέσα από μια ανώνυμη εταιρεία η επιχείρηση και βεβαίως μπορούν να εξασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δήμου, των εργαζομένων μέσα από διασφαλίσεις τις οποίες είναι έτοιμη να προσφέρει από ό,τι είπε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος να προσφέρει η επιχείρηση για να εξασφαλιστούν και η περιουσία του Δήμου αλλά και οι εργαζόμενοι και να λειτουργήσει αποδοτικά η επιχείρηση η οποία έχει άμεση ανάγκη από ρευστό το οποίο πρέπει κάποιος τρίτος να το καταβάλει και θα πρέπει οπωσδήποτε και αυτός που το καταβάλει να έχει και κάποιο κέρδος. Δηλαδή δεν μπορούμε νομίζω με ένα σχήμα όπως είναι η κοινοπραξία που μέχρι σήμερα λειτουργήσε όπως λειτουργήσε να συνεχίσει η επιχείρηση γιατί δεν είναι το κατάλληλο σχήμα για τις σημερινές συνθήκες. Τέλος ο κ. Νανόπουλος μίλησε και για την άδεια δόμησης της ΜΟΛ στον χώρο της πρώην σωληνουργίας. Ο κ. Νανόπουλος ανέφερε ότι η άδεια δόθηκε από το Δήμο και όχι από το Επιμελητήριο. Παράλληλα ανέφερε ότι οι εγκαταστάσεις αυτές θα πρέπει να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα έτσι ώστε να μην πληγεί η τοπική αγορά. Όπως ξέρετε την άδεια για την δόμηση, για την λειτουργία οποιοδήποτε καταστήματος εμπορικού ενδιαφέροντος, δεν τη δίνει το Επιμελητήριο. Τη δίνει ο Δήμος. Είναι κάτι το οποίο για μας το Επιμελητήριο ήταν αναμενόμενο. Το είχαμε άλλωστε πει πολλές φορές και στην ετήσια εορτή που κάνουμε για την αρχή του νέου έτους στο Επιμελητήριο, αλλά και παλιότερα σε ημερίδες που είχαν γίνει για το θέμα αυτό, ότι εφόσον είναι νόμιμη η αίτηση η οποία θα υποβληθεί και ήταν, δεν μπορεί κανείς να την αρνηθεί. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι για να μην πληγεί η αγορά της Κορίνθου, το εμπορικό κέντρο, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχει αυτό που έχουμε και στο παρελθόν αναφέρει, συμπληρωματικό χαρακτήρα η αξιοποίηση του χώρου εκεί με την αγορά της Κορίνθου και αυτό σε συζητήσεις που έχουν γίνει με την επιχείρηση το έχει υποσχεθεί ο επιχειρηματίας και θεωρώ ότι θα το τηρήσει, αλλά για να μην πληγεί ακόμη περισσότερο η αγορά στο κέντρο της Κορίνθου πρέπει να γίνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πάλι τα έχουμε αναφέρει για να διευκολύνουν τους καταναλωτές και όσον αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων στο χώρο του κέντρου της πόλης αλλά και τη στάθμευσή τους και κάποιες άλλες διευκολύνσεις που δίνει ένα μεγάλο πολυκατάστημα στους καταναλωτές του. Θεωρώ λοιπόν ότι οι υπερβολές που έχουν γίνει στην πεζοδρόμηση της πόλης της Κορίνθου θα πρέπει να ξεπεραστούν. Είναι καλοί οι πεζόδρομοι στην πόλη και έχουν προσφέρει σημαντικά, αλλά έχουν γίνει και υπερβολές. Και αυτές νομίζω δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα. Φανταστείτε κάποιον να βρίσκεται στα ταξί, στην αφετηρία των ταξί στην Κόρινθο και να θέλει να έρθει στο Επιμελητήριο. Μπορείτε να φανταστείτε τη διαδρομή
που έχει να ακολουθήσει για να φτάσει σε μια απόσταση πολύ κοντινή, ενός τετραγώνου σχεδόν. Είναι πραγματικά πολύ επιβαρυντικό για την κυκλοφορία της πόλης το σύστημα κυκλοφορίας των οχημάτων σήμερα στο εμπορικό κέντρο, και πρέπει να αλλάξει, όπως επίσης θα πρέπει να αλλάξουν και οι υπερβολές της πεζοδρομήσης, και γενικά θα πρέπει να μπορούν τα οχήματα να σταθμεύουν πολύ κοντά στο εμπορικό κέντρο και να διευκολύνονται οι αγορές. Εφόσον γίνουν όλα αυτά, νομίζω ότι οι επιπτώσεις από την αξιοποίηση του χώρου της Ολυμπιακής Κορίνθου θα είναι πολύ περιορισμένες στο εμπορικό κέντρο, και θα μπορέσουμε να εμποδίσουμε την έλευση και ενός άλλου δεύτερου τρίτου μεγάλου πολυκαταστήματος στην περιοχή, γιατί δεν σημαίνει ότι το μόνο πρόβλημα για την αγορά της Κορίνθου είναι ένα πολυκατάστημα στο χώρο της Ολυνοργίας. Μπορεί, σύμφωνα με το καινούριο γενικό πολυοδομικό σχέδιο, το οποίο έχει εγκρίνει ο Δήμος και η Περιφέρεια, να γίνουν πολύ περισσότερα από ένα πολυκαταστήματα στην περιοχή. Άρα θα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτά τα εμπόδια εισόδου που είχα πει και στο παρελθόν, για να μην έχει επιπτώσεις η αγορά στο κέντρο της πόλης. Ξέρετε ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρές, υποφέρουν, και ιδιαίτερα δεν μπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Και θα ήθελα να το τονίσω αυτό, γιατί ο καινούργιος τρόπος πληρωμής των δόσεων, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, δεν είναι σωστός. Αυτό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση σαν πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών παρελθόντων ετών είναι αδύνατο να εφαρμοστεί. Δεν μπορούν δηλαδή οι έμποροι να πληρώσουν αυτά που ζητά η πρόταση από την κυβέρνηση, και θα πρέπει να αλλάξει αυτό το Υπουργείο, να ακούσει τις προτάσεις των φορέων, όπως το επιμελητήριο, τα επιμελητήρια, και να αλλάξει και να εξατομικεύσει τον τρόπο πληρωμής των παρελθόντων χρήσεων των οφειλών που υπάρχουν, γιατί με ένα γενικό κανόνα που ισχύει και για εκείνους που μπορούν να πληρώσουν και για εκείνους που δεν μπορούν να πληρώσουν, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Οι περισσότεροι έμποροι δεν θα πληρώσουν, δεν θα συμμετάσχουν στη ρύθμιση των οφειλών ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών, γιατί δεν είναι σωστή η πρόταση, δεν είναι σωστός ο σχεδιασμός και δεν μπορούν να τον πληρώσουν. Πρέπει να αλλάξει, να γίνει μια καινούρια ρύθμιση. Αυτό έχω να πω, και θα επιμείνουμε σε αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς, γιατί εμείς, όπως ξέρετε, και για το χώρο της Ολυνοργίας Κορίνθου, αλλά και για τα θέματα που αφορούν γενικότερα τον εμπορικό κόσμο, σκεφτόμαστε πολύ στο επιμελητήριο πριν διατυπώσουμε κάποια άποψη, και δεν την αλλάζουμε όταν την αναφέρουμε αυτή την άποψη. Δεν έχουμε πει μεγάλα λόγια, κούφια λόγια, τα οποία παραπλανούν τους εμπόρους και δεν στηρίζονται πουθενά. Ούτε έχουμε αλλάξει απόψεις 180 μοίρες, όπως πιθανόν έχει γίνει αλλού. Γι' αυτό αυτά που είχαμε πει κατά καιρούς εξακολουθούν και ισχύουν, και νομίζω ότι καλό θα ήταν κανείς να τα ξαναδεί και να γίνει κάποια κίνηση η οποία θα στηρίξει τους εμπόρους στο εμπορικό κέντρο της Κορίνθου. Κάθετα αντίθετος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Νεμέας Αναστάσιος Μπάρλιας για το εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων στην ΕΜΕΑ, όπως αντίθετος είναι και το μέλος της Νομαρχικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας, κύριος Θοδωρής Βασιλακόπουλος. Απάντηση σε όλους αυτούς που υποτιμούν τους κατοίκους του Δήμου Νεμέας και την ιστορία του τόπου, αλλά και σε όλους αυτούς που θέλουν να φέρουν τα σκουπίδια της Πελοποννήσου στα Δερβενά και Νεμέας, έδωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Νεμέας, Αναστάσιος Μπάρλιας. Τέλος, για το ίδιο θέμα μίλησε και το μέλος της Νομαρχικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, ο οποίος είναι κάθετα αντίθετος στην εγκατάσταση του εργοστασίου στην περιοχή της Αρχαίας Νεμέας. Η Νεμέα βρίσκεται στο μέσο ενός σχεδίου, το οποίο σχέδιο είναι το ίδιο με το προηγούμενο πριν ένα χρόνο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Απλά τότε ήταν στη μέση η αιρετή, η Δήμη, πίεσε ο λαός, δεν πέρασε αυτό το σχέδιο και ήρθε η κεντρική διοίκηση να αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Δηλαδή τι άλλαξε, απλά στη θέση των Δήμων βάλαν τον ιδιώτη. Στην ΕΜΕΑ κάναμε ένα τραγικό λάθος. Θέσαμε τον εαυτό μας στη διάθεσή τους, τρέχοντας να υιοθετήσουμε το προηγούμενο σχέδιο, τη στιγμή που δεν το είχαν υιοθετήσει μεγαλύτεροι δήμοι, οι οποίοι είχαν πολύ σοβαρότερο πρόβλημα με τη διαχείριση των σκουπιδιών, αλλά και με την οικονομική τους κατάσταση.
Γιατί ένα επιχείρημα του προηγούμενου σχεδίου ήταν ότι ο Δήμος θα βγάλει λεφτά. Έολο επιχείρημα, το οποίο καταρρίφθηκε από την πρώτη στιγμή που έπεσε στο τραπέζι. Εν πάση περιπτώσει, δεν καταλογίζω ευθύνες σε κανέναν. Έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Αλλά να ξέρετε ότι οι κυνηγοί πάνε εκεί που υπάρχει θύραμα. Έτσι λοιπόν έγινε και τώρα. Ξαναπαρουσιάστηκαν οι επίδοξοι επενδυτές. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουν άλλη μορφή. Έχουν τη μορφή του ιδιώτη. Το κράτος λοιπόν πέταξε τον μπαλάκι στους ιδιώτες, πιστεύοντας ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπίσουμε τον ιδιώτη επενδυτή. Όμως, θέλω να σας πω ότι η ΝΕΜΕΑ αυτή τη στιγμή είναι ενωμένη. Από τον πρώτο δημότη μέχρι τον τελευταίο, έχουμε κοινή απόφαση λάβει να πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτή την εγκατάσταση στο Δήμο μας. Και αυτή τη φορά έχουμε πολλά νομικά όπλα. Έχουμε ισχυρό νομικό πλαίσιο, το οποίο στηρίζει την αμπελοϊνική ζώνη. ΟΠΑΠ, ακριβώς. Στηρίζει την αρχαιολογική περιοχή, η οποία είναι ακριβώς δίπλα στο χώρο αυτό. Και θεωρώ... Και το μνημείο. Βέβαια, και το μνημείο. Και θεωρώ ότι ο αγώνας θα είναι, επειδή είναι δίκαιος, θα είναι και... θα έχουμε αίσιο τέλος. Τελειώνοντας, θέλω να δώσω ένα μήνυμα προς όλους τους αποδέκτες και προς όλους τους εμπλεκόμενους. Φερέφωνα της παγκοσμιοποίησης, μνημονιακά παπαγαλάκια, σκεφτείτε το δύο φορές πριν βάλετε χέρι στην ΕΜΕΑ. Εκεί που έστησε το ορδί του ο Θοδωρής ο Κολοκοτρώνης, θα πάτε να κάνετε σκουπιδότοπο, ρε. Οργή λαού, φωνή Θεού. Τίποτα άλλο. Σε συνέχεια της απόφασης της περιφέρειας την περασμένη εβδομάδα, της πανηγυρικής, για να μην τη σχολιάσουμε διαφορετικό τρόπο, παρουσίασης του ανάδοχου για τα σκουπίδια, για τα απορρίμματα, από το κύριο Τατούλη, το Μιχελάκη, το Χατζηδάκη και την παρέα τους, έφτασε την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή της ΝΕΜΕΑΣ μια πληροφορία ότι τιματομεσίτες διερευνούν τις διαθέσεις των τοπικών εκεί ιδιοκτητών για την αγορά μιας έκτασης 180 στρεμμάτων περίπου. Σε συνεδρίαση που έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο βέβαια μπορούν να σας τα πούν και οι άνθρωποι καλύτερα, δήλωσε την κάθετη αντίρρησή του στην ενδεχόμενη εγκατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της ΝΕΜΕΑΣ εργοστασίου καύσης απορριμμάτων, γιατί αυτό βεβαίως ο ανάδοχος η Τέρνα, αυτό είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσει να προχωρήσει. Το σχόλιο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αφορά πρώτον την ετοιμότητα την οποία επέδειξε η εταιρεία στο να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση πριν καν γνώσει το μελάνι από την ανακοίνωση της ανακήρυξης του ανάδοχου. Δεύτερον, την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση οι σχετιζόμενοι με την εταιρεία, με δεδομένο ότι επί 3 χρόνια το θέμα των απορριμμάτων είναι στην πραγματικότητα βαλτωμένο, κολλημένο στην περιοχή της Κορινθίας και στην περιοχή της περιφέρειας γενικότερα, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει τελεσμένα. Καθημερινή και εντατική είναι η έλεγχη από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας με σκοπό την διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας και την πάταξη παραβάσεων. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορίου, ο κ. Γιώργος Στάρφας, μιλάει στον τηλεοπτικό φακό για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται καθημερινά έτσι ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των πολιτών από τους επιτίδιους. Παράλληλα, αναφέρει ότι υπάρχει σωρία παραβάσεων και πως πολλά από αυτά τα κρούσματα εντοπίζονται στη λαϊκή αγορά. Οι έλεγχοι που γίνονται από τη διευθυνσία μας είναι διαρκείς. Την καλοκαιρινή όμως περίοδο εντείνονται ακόμη περισσότερο. Κυρίως στα παραλιακά μέρη, στα καταστήματα εστίασης και αναψυχής και στο υπαίθριο και στάσιμο εμπόριο. Παραβάσεις διαπιστώνονται και οι οποίες καταλογίζονται διοικητικά, στις οποίες καταλογίζονται διοικητικά πρόστιμα και ορισμένες πάνω σε εισαγγελέα. Η έλεγχη αυτή βέβαια είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων της υπηρεσίας και δεν σταματάνε. Θα συνεχίσουν να γίνονται στους ρυθμούς που επιτρέπει η δυνατότητα της υπηρεσίας. Η εντολή που έχουμε από το Περιφερειάρχη και η διάθεσή του και ο κ. Τατούλη αλλά και τον κύριο Βέρδε, τον Αντιπεριφερειάρχη, είναι να γίνονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης, ελέγχουμε όλες τις καταγγελίες των πολιτών που έχουν σχέση με το εμπόριο και οι οποίοι θεωρούν ότι θίγονται και δράζουν την ευκαιρία μέσα από το κανάλι σας
να επισημάνουν στους καταναλωτές ότι μπορεί να προσφέρουν για να καταγγέλουν στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού Αγίου Νικολάου 29 στην Κόρινθο τυχόν παράπονα ή αδικίες που έχουν υποστεί στα διάφορα καταστήματα. Δεν έχω κάνει καταμέτρηση αυτή τη στιγμή των παραβάσεων, είναι αρκετά όμως τα πρόστιμα. Είναι στους χώρους των λαϊκών αγορών για έλλειψη αδείας, όπως και άλλα πρόστιμα. Είναι για έλλειψη τιμοκαταλόγων σε καταστήματα παραθαλάσσια, παραλιακά. Έχουν γίνει αρκετές δικοτοληψίες στον τομέα των καυσίμων, καθώς και λιτρομετρήσεις για τον έλεγχο του καυσίμου, για τη σωστή διάθεση, για τη σωστή ποσότητα των αντλιών και ό,τι άλλο παρουσιαστεί. Ο Αντιδήμαρχος Τρίπολης Ανδρέας Μπούρας παραχώρησε συνέντευξη τύπου τονίζοντας πως η πόλη πλέον διαθέτει 10 δημοτικούς χώρους στάθμευσης και γίνεται προσπάθεια για την εξεύρεση και άλλων λύσεων ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι δημότες και οι επισκέπτες. Με αφορμή τη λειτουργία τριών δημοτικών χώρων στάθμευσης με αντίτιμο στην πόλη της Τρίπολης, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Ανδρέας Μπούρας παραχώρησε συνέντευξη τύπου τονίζοντας πως η πόλη πλέον διαθέτει 10 δημοτικούς χώρους στάθμευσης και γίνεται προσπάθεια για την εξεύρεση και άλλων λύσεων ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι δημότες και οι επισκέπτες, αν και όπως επεσήμανε σε όλη τη πόλη στο κέντρο είναι πεζοδρομημένο και δεν πρέπει να γίνεται χρήση αυτοκινητών ούτε μοτοποδηλάτων μηχανών παρά μόνο ποδηλάτων και φυσικά των πεζών. Ό,τι αφορά την κυκλοφορική μελέτη, επειδή ακούγονται πολλά και διάφορα, θέλω να σου πω ότι έχουμε κλείσει ήδη, τελειώσει μάλλον τις δύο φάσεις κυκλοφορικής μελέτης. Προχωράμε στις δύο επόμενες που είναι η μελέτη σχεδίου γενικής διάθεσης χώρων στάθμευσης και επικυρωποίηση της κυκλοφορικής μελέτης. Είμαστε σε μια πάρα πολύ συνεργασία, καλή συνεργασία με τον μελετητή τον κύριο Ηλιόπουλο και ο Δήμαρχος και εγώ. Πάμε τακτικά στο γραφείο του στην Αθήνα και αυτός κατεβαίνει στην Τρίπολη. Και θεωρώ ότι άμεσα, μέσα στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα έχουμε το οριστικό αποτέλεσμα, την επικαιροποίηση μελέτης. Και από αυτά που έχω δει και συνεργασία που έχουμε, θεωρώ ότι θα προκύψει κάτι καλό για την πόλη μας. Έχουμε ένα δεδομένο πρόβλημα με τους χώρους στάθμευσης. Ξέρετε ότι από τη Δευτέρα 5 Αυγούστου ισχύει το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης σε τρία δημοτικά πάρκινγκ στην οδό Δαριώτου, στην γωνία των Μαρτύρων και Φωτάκου και στην κάτω αγορά, στη γωνία Βελγιέννη και Αποστολοπούλου. Λοιπόν, συνολικά ως Δήμος έχουμε πλέον 10 δημοτικά πάρκινγκ, τα τρία πλέον λειτουργούν με την ελεγχόμενη στάθμευση. Είναι μια τολωτική ένεση αυτό το μέτρο, ότι μάλλον τα πάρκινγκ αυτά σε ό,τι αφορά στους χώρους στάθμευσης. Μπήκε ένα συμβολικό τίμημα της τάξης των 50 λεπτών, περισσότερο για να αποφύγουμε κάποια μόνιμα πάρτινγκ που έχουν κάποιοι κάτοικοι της πόλεως. Και θεωρώ ότι θα εξοικονομήσουμε και κάποιες άλλες θέσεις πάρτινγκ με την επικαιροποίηση της κυκλοφορικής μελέτης. Μέχρι αυτή τη στιγμή, από την Δευτέρα που ξεκίνησε, που ξεκίνησαν να λειτουργούν τα τρία δημοτικά πάρτινγκ με αντίτιμο, πώς βλέπετε να κυλάει και βέβαια ποιος είναι ο λόγος. Υπάρχει η Η δημοτική αστυνομία ξέρουμε ότι πολλά άτομα έχουν τα ρεπό τους, τις άδειές τους. Με βάση τον νόμο, η δημοτική αστυνομία θα εργάζεται ως τις 23 Σεπτεμβρίου. Τώρα είναι και λίγο δύσκολη η θέση των παιδιών που δουλεύουν στη δημοτική αστυνομία, καθότι σε 20 μέρες δεν ξέρουν πού θα βρίσκονται. Περιμένουμε την κοινή υπουργική απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο. Την κοινή υπουργική απόφαση τέλος πάντων. Να δούμε τι τελικά θα καθορίζουν την ελεγχόμενη αυτή τη στάθμευση. Ποιοι θα κάνουν τον έλεγχο. Έχει όμως συνετιστεί ο κόσμος, τι πληροφόρηση υπάρχει. Θεωρώ ότι πάμε καλά. Απλώς να δούμε ποιος επιτέλους θα έχει την αρμοδιότητα για την ελεγχόμενη στάθμευση. Ποιοι θα ελέγχουν. Δηλαδή, βλέπουμε από τη μία έναν Δήμο ο οποίος κάνουμε τα δύνατα δυνατά να ξεκινήσουμε κάποια πράγματα να δουλεύουμε. Και δεν έχουμε ανταπόκριση από την κεντρική κυβέρνηση. Όσον αφορά την κυκλοφοριακή μελέτη, επειδή ακριβώς έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις στην πόλη, πεζοδρομήσεις, υπάρχει κίνδυνος να αλλάξει κάτι, να ενδεχόμενα να αλλάξει κάτι. Δεν έχει γίνει τίποτα στον αέρα. Όλα γίνονται βάση σχεδίου, όλα είναι με τη σύμφωνη γνώμη του μελετητή και την δική μας προσέγγιση και του Δημάρχου και του Δήμου γενικότερα. Απλώς θα κάνω μια έκκληση προς τους δημότες να έχουν λίγη υπομονή. Η πόλη πράγματι αυτή τη στιγμή είναι ένα εργοτάξιο. Γίνονται έργα τα οποία δεν έχουν γίνει επί δεκάδες χρόνια. Υπάρχει ένα πρόβλημα και ως προς την αστυνόμευση. Θεωρώ ότι με το που θα τελειώσουν τα έργα είμαι σε επικοινωνία και με το Διοικητή Στοχείας να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
Να έχετε υπόψη σας ότι αυτή τη στιγμή η Οικοδομίδου, η Δημητραποπούλου και η Πλατεία Άλλων στερούνται εργοτάξια. Διοικητικά παραλάβαμε την Τάσου Σερχιώτη και την Γιώτα Βήτα την προηγούμενη εβδομάδα. Και προσπαθούμε να δώσουμε λύση, γιατί καταλαβαίνω ότι δημιουργούνται προβλήματα. Καταρχήν έχουμε πλέον ένα πεζοδρομείο με ένα κέντρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πεζοδρομείο με ένα κέντρο σημαίνει ότι δεν θα έχουν πρόσβαση τα αυτοκίνητα. Μπορώ να σας πω ότι έχω πάρα πολλές αιτήσεις από δημότες, οι οποίοι θέλουν θέσεις στάθμευσης μέσα στο κέντρο. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Περνάμε και τον κανονισμό πεζοδρόμων άμεσα, το πέρασαμε την ποιότητα ζωής. Θα έρθει άμεσα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόσβαση στο κέντρο θα έχουν μόνο οι πεζοί, θα έχουν τα ποδήλατα. Σε άλλες πόλεις δεν επιτρέπονται τα ποδήλατα. Εμείς θεωρήσαμε ότι δεν μας πειράζει τώρα να γίνονται κάποια ποδήλατα με μικρή ταχύτητα μέσα στο κέντρο. Και θα έχουν πρόσβαση και αυτοί που έχουν χαρακτηρισμένους χώρους στάθμευσης. Μια σειρά έργων που έχουν ήδη ξεκινήσει με τον καθαρισμό του Γαρεάτη ποταμού στη Δημοτική Ενότητα Κορυθίου θα συνεχίσουν να γίνονται τρία ακόμη έργα μετά από καλή συνεργασία του Δήμου Τρίπολης, του ΔΕΣΦΑ και της εταιρείας H&P AVAX που κατασκευάζει τον αγωγό φυσικού αερίου. Αποτέλεσμα της καλής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τρίπολης, του ΔΕΣΦΑ και της εταιρείας GAP AVAX κατασκευάζει τον αγωγό φυσικού αερίου στην περιοχή της Ακαδίας είναι μια σειρά έργων που ήδη έχουν ξεκινήσει με τον καθαρισμό του Γαρεάτη ποταμού στη Δημοτική Ενότητα Κορυθίου και θα συνεχιστούν με τρία ακόμη έργα. Έργα αντισταθμιστικά στη διέλευση του αγωγού, μία από τις περιοχές του Δήμου Τρίπολης. Από τον Δήμο μας, από άκρη σε άκρη θα έλεγα, διέρχεται ο αγωγός του φυσικού αερίου που θα οδηγήσει το φυσικό αέριο στην Μεγαλόπολη προκειμένου να τροφοδοτηθεί η πέμπτη μονάδα που κατασκευάζει. Στα πλαίσια αυτού του έργου και σε συνεργασία που έχουμε τόσο με το διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, που είναι ο φορέας εκτέλεση του έργου, αλλά και την ανάδοχο εταιρεία, την JPA AVAX, και ουσιαστικά σαν ανταπόδοση της όποιας ταλαιπωρίας υφίστανται οι κάτοικοι και γενικότερα οι δημότες μας, είχαμε υποβάλει κάποια έργα προκειμένου να χρηματοδοτηθούν ως αντισταθμιστικά αυτού του έργου. Πρώτα απ' όλα ξέρετε ότι καθαρίστηκε ένα μεγάλο τμήμα του ποταμού του Γαρεάτη στο Στενό με δαπάνες της εταιρείας και στο Παρθένι κατασκευάστηκαν κάποια έργα ίδρευσης. Κατασκευάστηκε ένα παραδοσιακό καφενείο που θα χρησιμοποιείται ως πολιτιστικό περίπτερο στην ΑΣΕΑ, ανακατασκευάστηκε στην Πάνω ΑΣΕΑ, και χθες είχαμε την χαρά να πάρουμε μια mail από την εταιρεία που μας ανακοινώνει ότι στα πλαίσια των αντισταθμιστικών εντάσσονται άλλα τρία έργα, ήτι ένα γήπεδο 5x5 στην ΑΣΕΑ, ο ηλεκτροφωτισμός της γέφυρας στο Μάναρι, όπως και ο δρόμος που συνδέει την παλιά εθνική οδό Τρίπολης Καλαμάτας με τη Δόρυδα στο ύψος της διασταύρωσης του Μάναρι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και την διοίκηση του ΔΕΣΦΑ και την κατασκευάστρια εταιρεία, αλλά και όλους όσους συνέβαλαν ώστε να υλοποιηθούν αυτά τα έργα. Το έγγραφο που μας απεστάλλει ορίζει κατά κάποιον τρόπο να συντονιστούμε εμείς, ο ΔΕΣΦΑ και η κατασκευάστρια εταιρεία, προκειμένου μέχρι το τέλος Αυγούστου να φτιάξουμε σχετικές συμβάσεις τριμερείς, γιατί τα έργα αυτά επιβλέπονται και από τεχνικούς του Δήμου Τρίπολης, προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή τους. Και φυσικά νομίζω δεν σταματάμε εδώ. Πρόθεση της εταιρείας είναι αφενός να αποκαταστήσει όποιες ζημιές γίνονται και φυσικά να βοηθήσει στην καλύτερη βατότητα των δρόμων, ιδιαίτερα των αγροτικών, γιατί από αγροτικές περιοχές διέρχεται και ο αγωγός. Έχουμε κόστος των τριών έργων. Τώρα η εκτίμηση δεν το πληρώνουμε εμείς τα έργα. Ναι. Η μέρη θα πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Κορινθίας όπου συζητήθηκε η διαδικασία σχεδιασμού και εξειδίκευσης των στόχων του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο θα ονομάζεται Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020.
στο πλαίσιο της διαμόρφωσης περιφερειακής στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση της Πελοποννήσου στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, πραγματοποιήθηκε η μερίδα στο επιμελητήριο Κορινθίας, όπου συζητήθηκε η διαδικασία σχεδιασμού και εξειδίκευση των σόγων του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο θα ονομάζεται Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020. Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης εμπίπτει σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, μιας και ως χρηματοδοτικό εργαλείο μπορεί με τις κατάλληλες ενέργειες να αποτελέσει μοχλό για την τόνωση ανάπτυξης, την οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ελλάδας. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Βασίλης Νανόπουλος. Έγινε μια συνάντηση στο Επιμελητήριο, παρουσία και του Περιφερειάρχη, του κ. Πτατούλη, και συζητήσαμε τον σχεδιασμό της προγραμματικής περίοδου από το 2014 μέχρι το 2020. Είναι το πέμπτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Έχουν περάσει άλλα τέσσερα, όπως ξέρετε. Και εκεί υπάρχουν κάποιες δράσεις, τις οποίες κατά προτεραιότητα θα προτείνουμε. Το έχουμε άλλωστε κάνει και γραπτός μέχρι σήμερα, αλλά θα το επικαιροποιήσουμε. Θα δώσουμε καινούργιες προτάσεις για να περιληφθούν και από τις αρχές του επόμενου χρόνου να επιδοτούνται συγκεκριμένες ενέργειες που θα βοηθήσουν τον επιχειρηματικό κόσμο. Είναι μια καλή ευκαιρία να γίνουν κάποια έργα. Αναφέραμε εδώ ποια είναι εκείνα που νομίζουμε ότι έχουν την προτεραιότητα. Αυτά που δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα και αφορούν τις υποδομές κυρίως. Γιατί έχουν περάσει, όπως ξέρετε, τέσσερα κοινοτικά πλαίσια στήριξης στα τελευταία 30 χρόνια, αλλά ακόμα οι υποδομές που έπρεπε να έχουν τακτοποιηθεί και να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και πολλές δεκαετίες δεν έχουν γίνει. Για παράδειγμα, όταν λέω υποδομές, εννοώ ότι σε όλη την Κορινθία και ιδιαίτερα στην παραλιακή ζώνη θα έπρεπε να υπάρχει σε όλα τα νοικοκυριά, σε όλα τα σπίτια, καλής ποιότητας πόσιμο νερό. Δεν υπάρχει. Θα έπρεπε να υπάρχει αποχέτευση. Δεν υπάρχει. Θα έπρεπε να έχει αναβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν και σε αυτό σημαντικό ρόλο παίζει και η καθαριότητα. Έχετε δει να υπάρχουν επαρκείς αριθμός κάδων και να καθαρίζονται οι κάδοι, γιατί εδώ για ασήμαντους λόγους και για ασήμαντο κόστος δεν πλένονται ποτέ οι κάδοι και δεν μπορεί να έχεις μια τουριστική επιχείρηση σε μια βρώμικη περιοχή. Αποφεύγω να πω περισσότερα πράγματα, διότι είναι τουριστική περίοδος και μπορεί να κατηγορηθούμε ότι επηρεάζουμε τον τουρισμό αρνητικά στην περιοχή. Αργότερα θα τα πούμε αυτά, αλλά οι υποδομές αυτές που ανέφερα, όπως επίσης και η πρόβλεψη για να αξιοποιηθεί ο αγωγός του φυσικού αερίου. Έχουμε το φυσικό αέριο το οποίο θα περνάει από την Κορινθία, αλλά πρέπει να διακλαδωθεί αυτό και να στηρίξει και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις με φτηνό κόστος ενέργειας, αλλά και καινούργιες που θα δημιουργηθούν. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαν κάλλιστα να δημιουργηθούν πολλά θερμοκήπια στην περιοχή. Όλες αυτές οι υποδομές, να προσθέσω και την προστασία των ακτών. Έχουμε 75 χιλιόμετρα ακτογραμμής, η οποία καταστρέφεται από τη διάβρωση των ακτών. Έχει αναγγελθεί κατά καιρούς πολλές φορές ότι θα γίνει μελέτη για την αντιμετώπιση. Μελέτες έχουν γίνει, λεφτά έχουν πληρωθεί πάρα πολλά, αλλά έργο δεν έχουμε δει ακόμα. Και το πρόβλημα είναι πιεστικό. Θα πρέπει λοιπόν όλες αυτές οι υποδομές που κακώς δεν έγιναν μέχρι σήμερα να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και μετά να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις με επιχειρηματικά πάρκα και με άλλες προθετικές ενέργειες, παραδείγματος χάρη των εξαγωγών. Θα πρέπει να στηρίξουμε ένα προϊόν κορινθιακό, πελοποννησιακό, το οποίο θα μπορεί με επιτυχία να ανταγωνιστεί τις άλλες χώρες σε αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό. Λίγοι είναι αυτοί που τελικά μειώνουν τις τιμές στην εστίαση, αφού οι καταναλωτές λένε πως ναι, μεν το μέτρο είναι καλό, αλλά από την άλλη δεν βλέπουν μείωση στις τιμές. Σύγχυση επικρατεί αναφορικά με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών για τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, που δόθηκε στη δημοσιότητα και προβλέπει ότι το αλκοόλ παραμένει στο 23%, ενώ σε περίπτωση του delivery εφαρμόζεται ο συντελεστής ΦΠΑ που ισχύει για κάθε είδος όταν δεν καταναλώνεται εντός του καταστήματος. Η μείωση γίνεται με σκοπό να αξιολογηθούν οι πτώσεις του στην τόνωση της αγοράς και την καταπολέμηση φοροδιαφυγής προκειμένου να αποφασιστεί η περαιτέρω εφαρμογή του, εφόσον δεν παρατηρηθεί σημαντική μείωση των εσόδων. Οι καταναλωτές αναφέρουν ότι το μέτρο αυτό είναι καλό, αλλά από την άλλη δεν βλέπουν το ΦΠΑ να πέφτει. Μήπως αυτό σημαίνει κάτι? Δεν νομίζω. Έχει πάει στη τσέπη του μαγαζά τώρα, μάλλον είναι ο ΦΠΑ. Δεν έχει πάει στο καταναλωτή τη τσέπη. Κανένα δεν μειώνει ΦΠΑ. Ξέρω να μειώσει το ΦΠΑ και γιατί να το μειώσει. Τώρα αργά είναι για τη φετινή σεζόν. Αυτό πρέπει να έχει γίνει από την αρχή του έτους. Τώρα τι νόημα να έχει. Και ειδικά στις τουριστικές επιχειρήσεις, τι νόημα να έχει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αλλά πάντα δεν γίνει ο καφές το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ο τουρισμός, που είναι μια βιομηχανία βαριά. Το παιχνίδι νομίζω χάθηκε εκεί.
και δεν μας προτιμούν. Γιατί κοιτάνε το ΦΠΑ, κοιτάνε την εστίαση και αλλάζουν κατεύθυνση. Η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει το μοντέλο της Αμερικής εάν θέλει να δει ανάπτυξη, αλλά και να βάλει στο τραπέζι προτάσεις με πολιτικές ανάπτυξης, τόνισε το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Γιώτης σχετικά με την επίσκεψη του Αντώνη Σαμαρά στην Αμερική. Η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει το μοντέλο της Αμερικής και όχι το μοντέλο που θέλει να περάσει καγκελάριος Μέρκελ με τη σκληρή λιτότητα και με τα βάρβαρα, τόνισε το στέλεχος Νέας Δημοκρατίας Κώστας Γιώτης. Ο κ. Γιώτης αναφέρθηκε στις πολιτικές ανάπτυξης που πρέπει να βάλει η χώρα και όχι να συνεχίζει διαφέμαξη του λαού. Ήταν μια επίσκεψη με σημαντικά αποτελέσματα και με ισχυρό συμβολισμό και με ένα μήνυμα που βγήκε και προς την Ελλάδα και προς την Ευρώπη. Στο εσωτερικό της χώρας είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να βάλει πολιτικές ανάπτυξης και να σταματήσει τη λιτότητα και την αφέμαξη του λαού. Προς τη Μέρκελ κυρίως, που εκφράζεται η σκληρή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρεται στη σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή, ότι αυτή η πολιτική οδηγεί μόνο στην εξαθλίωση των λαών και στη διάλυση της Ευρωζώνης. Ο Ομπάμα και η Αμερική έχει δώσει παράδειγμα το οποίο πρέπει να ακολουθήσει και η Ελλάδα και η Ευρωζώνη. Και αυτό είναι της νομισματικής κυκλοφορίας για την έξοδο από την κρίση και της επέκτασης, όχι λιτότητα, ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Θέλω να πιστεύω ότι ο Σαμαράς μία και μόνη οδό έχει να ακολουθήσει αυτή την πολιτική. Αν δεν την ακολουθήσει δεν πάμε πουθενά. Πιστεύω ότι τώρα θα βοηθηθεί και από το μήνυμα του Ομπάμα. Πιστεύω ότι και μετά τις γερμανικές εκλογές κάτι καλύτερο θα προκύψει από το Διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε κάποια ελπίδα να υπάρξει. Ιδάλλως χαθήκαμε. Επίτιμος πρόεδρος ανακηρύχθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Νεμέας, ο επί 17 ετή πρώην πρόεδρος κ. Αριστοτέλης Καλής. Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Νεμέας παρουσία της πλειοψηφίας των μελών του Συλλόγου η Γενική Συνέλευση με θέμα την αναγκαστική εισπράξη οφειλόμενων ασφαλιστικών φορών από τον ΟΑΕ. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης συνέλευσης, ο πρόεδρος Αναστάσιος Μπάρλιας, εκφράζοντας το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, πρότεινε να ανακηρυχθεί ο επί 14 συνεχή χρόνια πρόεδρος Αριστοτέλης Καλής σε επίτιμο πρόεδρο, αναγνωρίζοντας την προσφορά και τους αγώνες του. Την προηγούμενη εβδομάδα επισημοποιήθηκαν τα 17 χρόνια παρουσίας μου στον Εμπορικό Σύλλογο. Η Γενική Συνέλευση μηδενός εξαιρουμένου, με ομόφωνη απόφαση, ύστερα από πρόταση του Προέδρου κ. Μπαρλιά και του νέου Συμβουλίου, και έτσι από εδώ και στο εξής θα έχω αυτό τον τίτλο του επίτιμου Προέδρου, και με αυτό τον τίτλο οι άσπονδοι εχθροί και φίλοι θα με βρουν πάλι μπροστά τους, γιατί αναζητούν πάντα μια ιδιότητα. Εγώ δεν την έχω ανάγκη αυτή την ιδιότητα, έχω την ιδιότητα του πολίτη που είναι η πιο σημαντική. Αλλά και με αυτή τη νέα μου ιδιότητα, δηλαδή του επιτήμου Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Νεμέας, ξαναμπαίνω πάλι στη μάχη και πλέον αρχίζουμε μια μάχη για την Νεμέα όπως ήταν και στο παρελθόν. Λίγοι είναι αυτοί που τελικά θα απολαύσουν έστω και ολιγοήμερες διακοπές, όπως αναφέρει ο τουριστικός πράκτορας κ. Χρήστος Θερζής. Απογορευτικά είναι τα αποτελέσματα έρευνας για τον εγχώριο τουρισμό, καθώς το 73% των Ελλήνων σε σχέση με το 69% πέρυσι δεν θα κάνει καλοκαιρινές διακοπές. Οι αιτήσεις για τη μη πραγματοποίηση των διακοπών είναι οικονομικοί λόγοι, επαγγελματική και εισοδηματική αστάθεια. Στο θέμα αναφέρθηκε ο τουριστικός πράκτορας κ. Χρήστος Θερζής. Είμαστε στην κορυφή, στην κορύφωση ας πούμε, της τουριστικής κίνησης. Της Παναγίας είναι οι ημερομηνίες που ταξιδεύει ο περισσότερος κόσμος. Από απόψε ως Ελλάδος τα πλοία είναι σχεδόν γεμάτα, λίγες είναι οι θέσεις οι οποίες προκύπτουν, γι' αυτό αν υπάρχει κανένας ας πούμε, να βιαστεί αν θα βρει θέσεις για πριν της Παναγίας, μιλάω πάντα. Και στο εξωτερικό το ίδιο, η κίνηση περισσότερο μπορώ να πω έχει συγκεντρωθεί στο εσωτερικό και λιγότερο στο εξωτερικό, έχουν περιοριστεί λίγο οι ημέρες των διακοπών του κόσμου, παρά τα αυτά προσπαθεί ο καθένας με τις οικονομικές του δυνατότητες να κάνει κάποιες μέρες διακοπών, να φορτίσει τις μπαταρίες που λένε για να βγάλει το χειμώνα. Σε ό,τι αφορά τον εσωτερικό τουρισμό είναι μειωμένες, όχι πολύ μειωμένες, είναι λίγο μειωμένες. Σε ό,τι αφορά τον εξωτερικό τουρισμό είναι αυξημένες, δηλαδή οι ξένοι οι οποίοι έχουν έρθει στην Ελλάδα φαίνεται ότι είναι περισσότεροι από ό,τι ήταν την περσινή χρονιά. Απλώς να δούμε στο τέλος που θα κάνουμε ταμείο, εάν το ταμείο θα είναι και εκείνο μεγαλύτερο από ό,τι ήταν πέρσι. Κοιτάξτε, υπάρχουν τιμές καταρχήν ποικιλία τιμών, οι οποίες ξεκινάνε, μπορεί να πει κανένας ότι με 3-3,5 εκατοστάρικα μπορεί να πάει σε ένα εξαήμερο, εφταήμερο στο εξωτερικό και με 500-600 ευρώ αεροπορικό στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα οι τιμές ποικίλουν, μπορεί να ξεκινήσει ένα δωμάτιο από 50, 60, 70, 80 ευρώ τη βραδιά και ανεβαίνει ανάλογα με την ποιότητα του ξενοδοχείου και τις παροχές που σου κάνει βέβαια.
Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξονα. Από όλους εμάς, καλό βράδυ.